Είναι πραγματικά για μας το όνομα ότι σε αυτό το δεύτερο γύρο των εκλογών ολοκληρώθηκε ή μάλλον ενισχύθηκε ένα βήμα απάντησης. Ολοκληρώθηκε από ένα το Δήμο της Πάτρας έχει... είναι αυτά που βλέπαμε, που τον κερδίσατε. Από τον κύριο Μανατίδη. Από τον κύριο Μανατίδη, πανηγύρια. Αυτό είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι από τον κύριο Μανατίδη στη Δυτική Ελλάδα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα βήμα αμφισβήτησης προς την κυρίαρχη πολιτική σταθεροποιήθηκε και ενισχύθηκε. Και η εκλογή βέβαια μέχρι τώρα των 5 δημάρχων που έχουν εκλεγεί με τη λαϊκή συσπήρωση είναι για το λαό των Περιχών ένα μεγάλο αποκούμπι. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και στην ιδιαίτερα στο Δήμο της Πάτρας, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος της Αθήνας, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανανεώνει τη θητεία του ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Ότι εκεί ο λαός της Πάτρας τον επιλέγει σταθερά, γιατί αποτελεί την μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης, γιατί παίρνει αποφάσεις, μέτρα ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που περιορίζουν, αν θέλετε, τους πόρους των Δήμων, που παίρνει μέτρα ενάντια στην ανταποδοτικότητα των τελών, παίρνει μέτρα ενάντια στους εργολάβους. Και αυτά ο λαός της Πάτρας τα επιβραβεύει και γι' αυτό τον επιλέγει ως αποκούμπι του, και αυτό το ρόλο θα παίξουν και οι άλλοι δήμαρχοι που εκλέγονται με τη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό για μας ως ΚΚΕ με ενιαίο τρόπο απευθυνθήκαμε στο λαό και δώσαμε τη μάχη στις εκλογές σε όλη την Ελλάδα, γιατί θεωρούμε ότι είναι βαθιά πολιτικές οι τοπικές εκλογές, όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάζονται, τη μια αποκτούν και την άλλη χάνουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Για μας, πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί, είναι εντυπωσιακό σε ένα βράδυ να βρίσκουν υποτίθεται κοινά στοιχεία και συνενέσεις διάφορες πολιτικές παρατάξεις και μετά να παρουσιάζονται ότι έχουν. Πάντως το ΚΚΕ μέσα από αυτή τη μοναχική πορεία, μοναχική εννοώ τουλάχιστον σε επίπεδο άλλων πολιτικών χώρων, με αυτή την έννοια το λέω, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη. Δεν είναι μοναχική προς το λαό. Εντάξει, γι' αυτό το διευκρίνησα για να μην μου πείτε αυτό. Ναι, το διευκρίνησα, είδατε. Προς αυτούς που απευθύνεται και αυτό επιβραβεύεται. Και η σταθερότητα, το γεγονός ότι δεν λέμε άλλα τη μια Κυριακή και άλλα την άλλη. Γιατί για εμάς τους καλέσαμε το λαό να ψηφίσει με κριτήριο το ποιος θα είναι στο πλευρό του, ποιος θα διοικήσει με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και ποιος δεν θα αποτελέσει το καλό παιδί των κυβερνήσεων. Τώρα, να έρθουμε στον κύριο